Το ντέρμπι της τρίτης αγωνιστικής στην Ευρωλίγκα έγινε στην Κωνσταντινούπολη. Φενέρμπαχτσε εναντίον Τσέσκα, με τις δύο ομάδες να μπαίνουν παγωμένες στην πρώτη περίοδο. 10-12 επιμέρους το ισχνό σκορ. Με λίγες καλές στιγμές όπως αυτή του Εντγκάρα Σουντάνοβας με το ακροβατικό τελείωμα στον ευνηδιασμό για το 8-7. Τα πράγματα βελτιώθηκαν στην δεύτερη περίοδο. Στην πρώτη, τελευταίο καλάθι ήταν αυτή η λόμπα του Λορέντζο Μπράουν για το βροντερό κάρφωμα του Γιάν Βέσελη. Δεύτερη περίοδος με τον Κλάιμπερ να δυσκολεύεται στο ξεκίνημα από το λάθος του η φάση στον ευνηδιασμό. Το κάρφωμα του Πιέρ για το 14-12. Το Φενέρμπαχτσε πατούσε καλύτερα και είχε για εκτελεστεί από μακριά τον Έντι. Ξεκίνησε βάζοντας το πρώτο από τα 6, παρακαλώ, τρίποντά του στο παιχνίδι, σε ισάριθμες μάλιστα προσπάθειες. James δεν είχε και πολύ καθαρό μυαλό, όμως όταν ο Κλάιμπερν σταμάτησε αυτού του είδους τα πολύ άστοχα, τραγικά άστοχα σούτ, συνολικά η Τσέσκα είχε πολύ ελεύθερα σούτ που πήγαν στο σίδερο. Μια assist του James για τον Σενγγέλια. Όμως Φενέρ ήταν η πιο πιστική ομάδα για 7 λεπτά στην δεύτερη περίοδο, μέχρι ότου η Τσέσκα σταματήσει να εκτελεί άσχημα από μακριά. Βρήκε έμπνευση στο πρόσωπο του ηγέτη, του Will Clyburn, που έβαλε 2 σερί. Πλησίασε στο σκορ. Clyburn σε ένα από τα χαρακτηριστικά του κλεψίματα. Καλάθι κεφάλου στη συνέχεια απέναντι στον Λορέντζο Μπράουν, που πίστεψε ότι μπορούσε να το σταματήσει. Σκορ ημιχρόνου στο 31-32. Ένα ντέρμπι από την αρχή ως το φινάλε. Πολύ καλή κυκλοφορία της μπάλας που φέρνει το τρίποντο του James. Μέχρι εκεί όμως πήγαιναν οι διαφορές. 4-5 πόντους το πολύ και για την μία ομάδα και για την άλλη. Από κοντά ο Μπολεμπόη δίνει τη δύσκολη πάσα και ο Κλάιμπερν καρφώνει εμφατικά για το 40-44. Όμως κάπου εκεί παίρνει μπρος η καλαθομηχανή που λέγεται Νάντο Ντεκολό. Ο Κλάιμπερν στο lay-up με το δεξί. Ο Έντι σκοράρει από μακριά αυτή την αυτόματη πολύ γρήγορη εκτέλεση. Έχει φτάσει στα 3-3 τρίποντα. Όμως ο Γάλλος ήταν αυτός ο οποίος σάλπισε την αντεπίθεση της Φενέρ με διαδοχικούς πόντους, με αυτό το τρομερό buzzer beater τρίτης περίοδου για το 51-49. Ο επί μία πενταετία παίκτης της Τσεσκά και δύσκολο αθλητής Ευρώπης με τα χρώματά της βάζει 13 παρακαλώ συνεχόμενους πόντους και γυρίζει το μάτς μόνος του 57-52. Κουρμπάνοφ δίνει λύσεις με 2 τρίποντα, 57-55, ξαναφέρνοντας την Τσεσκά σε απόσταση σουτ και από εκεί και πέρα το μάτς γίνεται ρωσική ρουλέτα. Ο Έντι συνεχίζει από μακριά, 62-59, στο τετράλεπτο και κάτι για το φινάλε. Ο Ρόντζο Μπράουν και δυνάμεις και πολύ καθαρό μυαλό δεν έχει, αλλά ο Έντι έχει χέρι αλφάδι. 65-64, 5 στα 5 τρίποντα. Ο Κλάιμπερν παίρνει την ευθύνη. Το μερό χορευτικό για το 65-66, 1-39 για το φινάλε. Η λόμπα για τον Βέσελη που ξεφορτώνεται τον Μπουρμπάνο δεν υπήρξε σφύριγμα. 67-66 στα 36-7 για το φινάλε. Ξανά η φάση. James προσπάθησε συνέχεια. Η Σμάτιν να κόψει. 69-66 και το πολύ μεγάλο σουτ, καθώς η Φενέρμπαχτσε δεν κάνει φάουλ και ο Κλάιμπερν την τιμωρεί με σουτ που οδήγησε εν τέλει το μάτς στην παράταση. Αφού η τελευταία μπάλα ήταν για την Φενέρ, ένας με έναν, ο Μπράουν με τον Μπολεμπόη βήμα πίσω, καλό σουτ, αλλά όχι αρκετά καλό. Σίδερο 0,3 που δεν χρησιμεύσαν εν τέλει στην Φενέρ και έξτρα πεντάλεπτο. Τσέσκα μπήκε καλύτερα, προηγήθηκε 69-73 σε σημαντικό συν 4, αλλά η Φενέρ επέστρεψε. Με αρχή τα επιθετικά rebound του Βέσελη από το άστοχο του Μοχάμεντ και φυσικά τον ελεύθερο σκοπευτή Έντι που έφτασε τα 6-6 τρίποντα και έφερε το μάτς στον πόντο. 73-75 και ο Βέσελη κάνει αρκετό χώρο στον Μπράουν για να καταφέρει να σκοράρει. 75 όλα στα 56,2. Η Τσέσκα δεν καταφέρει να σκοράρει, δύο βολές του Λορέντζο Μπράουν, 77-75 και η Τσέσκα σε αυτό το σημείο θα πάει στον παίκτη που την έσωσε και στην κανονική διάρκεια.
Τρομερός και φοβερός Will Clyburn παίρνει φόρα, νικά τον Ουλάνοβα στο σπριντ και τον Βέσελη στο καλάθι. Καλάθι και φάουλ από τον τρομερό Αμερικανό που ισοφαρίζει και στη συνέχεια με τη βολή δίνει και προβάδισμα. Άλλη μια φορά στο μάτς η Φενέρμπαχτσε έχει σουτ για να κερδίσει, αλλά αυτή τη φορά δεν έχει την πολυτέλεια να μην το βάλει. Πάλι ο Λορέντζο Μπράουν νικά τον James, αλλά δεν καταφέρει να σκοράρει. Συνέχεια δεν υπάρχει και η CSKA, ακόμα και χωρίς τους Μιλουτίνοφ, Στρέλνιαξ και Αντόνοφ που είναι χτυπημένοι από τον κορονοϊό, καταφέρει να περάσει από την Κωνσταντινούπολη με μια εμφατική νίκη σε ένα καταπληκτικό ντέρμπι στο Βόσπορο.